Καλημέρα! Αυτό το ξέρουμε ακόμα, θα δείξει. Λέει, τι θες. Τίποτα, περαστικός ήμουνα και είπα να πω ένα γεια. Αστιαίουμε, κάτι θέλω. Τι γελάρε, παλιό μαλάκα. Την όρεξη σου έχουμε πρωινιάτικα, λέει, τι θέλεις. Χάλασε η παλιά μου ταυτότητα και θέλω να βγάλω μια καινούρια. Με ταυτότητα σου απέναντι κι εσέ. Απέναντι δεν είναι κανείς. Τι είναι, θα έρθει. Συνάδελφος, λύθηκε τον αντικαθιστώ. Εγώ προσπαθώ να το μιμηθώ και όλα είναι και δικιά μας. Ακούω. Χάλασε η παλιά μου ταυτότητα και θέλω να βγάλω μια καινούρια. Αυτά κάνετε και μας ταλαιπωρείτε. Δεν το εγώ, η γυναίκα μου πέταξε το παντελόνι στο πλυντήριο χωρίς να ελέγξει τις τσέπες. Άσε, λοιπόν, σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δαφέρμος, για να σου βγάλω καινούργια ταυτότητα χρειάζεται ένα δημόσιο έγγραφο, κάτι, ένα δίπλωμα οδήγηση, ας πούμε. Δεν έχω αυτοκίνητο, τι να το κάνω το δίπλωμα. Θα βγάλεις δίπλωμα. Να βγάλω ένα δίπλωμα. Ταυτότητα. Τι ταυτότητα. Για να βγάλεις δίπλωμα χρειάζεται ταυτότητα. Μα για ταυτότητα ήρθα. Αχ, τι να κάνω με σένα. Κανένα άλλο χαρτί έχει. Έχω άδεια κυνηγού. Τι, σκοτώνεις τα πουλάκια. Δολοφόρε. Γιατί δεν σκοτώνεις το δικό σου το πουλί. Σε μισό. Φέρε μου ένα χαρτί ποινικού μητρώου. Από πού? Απέναντι. Ένα χαρτί ποινικού μητρώου μου δίνετε. Ποιος το ζήτησε? Οι άλλοι. Σεβασμός στον συνάδελφο, έτσι. Έχεις σκοτώσει ποτέ κανένα? Όχι. Έχεις καιρό. Έχεις ληστέψει καμιά τράπεζα? Όχι. Έχεις καιρό. Όταν ήσουν νέος πέταγες μολότοφ? Όχι. Δεν έχεις καιρό. Πάρ' το και απέναντι. Πήγαινε εγώ. Το χαρτί ποινικού μητρώου. Λευκός, τίποτα δεν είσαι κι στη ζωή σου. Μπράβο σου. Λοιπόν, είμαστε OK με αυτό. Σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικό δεδομένο και να σου βγάλω καινούργια ταυτότητα, χρειάζεται και ένα δεύτερο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είσαι εσύ. Εγώ είμαι εγώ. Και εγώ είμαι εγώ. Εσύ ξέρεις ότι είμαι εγώ? Όχι. Πού θες να ξέρω εγώ ότι είσαι εσύ? Τέλος πάντων, άμα υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται, κύριε. Ορίστε. Άμα υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Α, εννοείται να πες λίγο λαδάκι. Μάλιστα, γιατί ο δημόσιος υπάλληλος είναι σαν το καντήλι, δεν του ρίξεις λίγο λαδάκι, σβήνει. Τι να κάνετε κι εσείς με τους μισθούς που παίρνετε? Βέβαια, το λαδάκι είναι σαν τυχερά, ο μισθός άτυχα. Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι από χωριό και ξέρω από καλό λάδι. Α, ωραία. Η ταυτότητα σας θα βγει και πολύ γρήγορα. Φέρε μου ένα χαρτόσημο. Το πού? Απέναντι. Ένα χαρτόσημο μου δίνετε? Τον πόσο? Δεν ξέρω, δεν μου πάνε. Τι είναι, ρώτα και ξενέρε. Το χαρτόσημο τον πόσο να είναι? 150.000. 150.000 χαρτόσημο. Μην ξεχνιόμαστε, 10.000 ο χαρτόσημο και 140 το λαδόσημο. Καλά, θα τα δώσω το άλλο μου. Είσαι αυτόν, είσαι εμένα το ίδιο χάρτη. Ένα χαρτόσημο των 150.000 μου δίνετε? 200. Η άλλη μου είπε 150. Η άλλη είναι άλλη και εγώ είμαι εγώ, ρε. Ορίστε, 200. Αμέτρησες. Εντάξει, πάρε και το χαρτόσημο. Έλα, πάρε τα δέντρα. Το χαρτόσημο. Κάχε να δω την γλώσσα σου. Έχει 200.000 μου ζήτησε. Αχ, όπου είναι φοβερός, εκμεταλλεύεται τον κόσμο. Λοιπόν, μη συνοιάζει. Λοιπόν, είμαστε OK τώρα. Τι είδους ταυτότητα θέλεις? Τι εννοείται τι? Σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα φέρμος, τώρα επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα, μπορεί να βγάλεις ταυτότητα που θέλεις. Τι θέλεις, εκκλησιαστική, πολιτική, οικολογική, ποδοσφαιρική, ό,τι γουστάρεις. Βγάλτε μου μια πολιτική. Εντάξει, πολιτική. Προχωρούμε στα στοιχεία. Όνομα. Μη ζωή, σε βάλει ένα άσχετο, δεν τρέχει τίποτα. Το αφήνω κενό, το συμπληρώσει εσύ. Χρώμα οφθαλμών. Γράφω καφέ ποντική. Σχήμα προσώπου. Οϊδές. Βοηδές. Οϊδές. Καλά, για να πού θα τα καλάσουμε. Χρώμα μαλλιών. Ποιον μαλλιών? Τις μπούκλες που έχεις.
Το μαλλιό σου, ξέρετε μου, δεν καταλαβαίνεις λίγα. Το μαλλιό σου, της κόμης. Τι κόμης? Κόμης Δράκουλα. Τέλος πάντων, το αφήνω κενό έτσι, γιατί όσο στο κεφάλι σου κενό υπάρχει. Όνομα Μητρός. Φούλη. Μα είναι όνομα το Φούλη. Θα βάλω την ταυτότητα Φούλη. Βάζω Θρασίβουλος. Τη μάνα μου Θρασίβουλος. Καλά, τον πατέρα στο βάζω Φρόσο και να δέσει. Μη σε νοιάζει, τυπικά είναι αυτά. Λοιπόν, δαχτυλικά αποτυπώματα είναι προαιρετικό να βάλω. Εσείς τι λέτε? Να βάλω με κάποιο γνωστό σου που δεν το χωνεύει. Άμα κάνεις κάτι να πιέσουν εκεί. Λοιπόν, θρήσκευμα δεν μπαίνει. Γιατί? Γιατί έτσι, απόφαση του κοντορεβιθούλη. Εγώ θέλω να γράψω θρήσκευμα. Θρήσκευμα, τι είσαι? Χριστιανός Ορθόδοξος. Πόσα σπίτια έχεις? Δύο. Μου δίνεις το ένα? Γιατί άστοδο. Ο Χριστός είπε: έχω δει χιτώνες, θα δίνει τον ένα, γι' αυτό. Για χιτώνες, παιδί, με για σπίτια. Δηλαδή, αν είχες δύο χιτώνες, θα δίνει τον ένα. Στον καθαριστήριο. Άμα ρε, τι Χριστιανός είσαι, ο Χριστός είναι στην καρδιά, δεν είσαι ταυτότητα, τέλος πάντων. Ημερομηνία γεννήσεως. 17 Νοέμβρη. Α! Σας παρακαλώ, γεννήσεις 17 Νοέμβρη, μη μου κάνετε κακό. Και 17 Νοέμβρη. Τι πει 17 Νοέμβρη. 17 Νοέμβρη γεννήθηκα. Στον διάολο από εκεί πέρα! Με κοψοχολιά σου παναθυμάσαι, πέτας ένα 17 και κοψοχολιά στον κόσμο, δεν μπορείς να γεννηθείς 14-15, 14 βρήκε! Ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωρούμε, επάγγελμα. Εγώ είμαι υδραυλικός με ειδικότητα στα καζανάκια, τι να βάλω? Στα καζανάκια, αποσμητικό. Όχι, στο επάγγελμα. Πάλι ό,τι να είναι, ελεύθερο τώρα. Είχα αποθυμένο από μικρό να γίνω αντικέρ. Ωραία, βάζω αντικέρ, ότι μαζεύεις καζανάκια. Προσωπικές ιδιαιτερότητες, αρέσουν οι γυναίκες ή οι άντρες? Θέλει και τέτοια. Ναι, θέλει και τέτοια, απόφαση δεν φέρνω, έλα λέγε. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Καλή, ανώμαλος είσαι. Εγώ και μόνο που βλέπω γυναίκα αλλιώνω. Δηλαδή αλλιώνει κάποιος άντρας για σένα, δεν συγκινείσαι? Όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Καλά, βάζω αιρετικός. Λοιπόν, το μέγεθος του τέτοιου σου. Τι πράγμα? Δεν ακούς, το μέγεθος του τέτοιου σου. Θέλει και τέτοια. Και θέλει και τέτοια, είναι απόφαση της Επιτροπής. Λέγε, το μέγεθος του τέτοιου σου, να τελειώνουμε. 45. Δεν σε ρώτησα τι νούμερο παπούτσι φοράς. Έλα, λέγε την αλήθεια. 35. Θα βγάλω μεσούρα. 20. Μπορεί κάνεις κόντρο. 10. Κόψε κι άλλο. Εντάξει, 5. Καλό είναι να το βλέπεις κιόλας. Εσύ κανονικά έπρεπε να έχεις γίνει διαιτητής. Γιατί διαιτητής? Με τη σφυρίχτρα που έχεις. Χριστέ μου, ρε που κάνε. Λοιπόν, το φίλο σου. Τι φίλο? Κατά ύφη. Το φίλο σου, Χριστέ μου, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά, δεν έχεις φίλο. Έχω τον Αργύρι. Καλέ, το φίλο είναι Y, όχι με γιώτα. Το γιώτα είναι άλλο. Το γιώτα είναι αυτοκίνητο. Αχ, Θεέ μου, τι λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ πια. Θα με τρελάνεις, καλέ. Είσαι άρενη φίλη. Άρεν. Α, αντιπροσωπευτικός ύπος του Άρενος. Γιατί πώς είμαι? Πώς είσαι? Τον Λεωνάρντο Δικάπριο, το ξέρει? Το ξέρω. Καμία σχέση. Λοιπόν, αγαπημένη τραγουδίστρια. Θέλει και τέτοια. Ναι, θέλει και τέτοια. Θέλει εδώ φέρμα, δεν ξέρω. Λέγε, αγαπημένη τραγουδίστρια. Εγώ δεν ξέρω, εσύ τι μου προτείνετε αγαπημένη τραγουδίστρια? Το Γιώργο, το Μαρίνο. Και αγαπημένο τραγουδιστή. Την πρωτοψάλτη. Καλό. Αχ, είστε πολύ απερνάμε. Λοιπόν, θέλω και μια φωτογραφία σου, ολόσο μη γυμνή. Ολόσο μη γυμνή, γιατί? Δεν ξέρω, απόφαση του δαφέρμου. Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει να τη δει ο δαφέρμου, δεν ξέρω. Φωτογραφία προσώπου να βάλω στην ταυτότητα. Όχι, το δικό σου δεν το συνιστώ. Και κάτι άλλο, μη βάλτε πάνω στην ταυτότητα το 666, γιατί είναι το σύμβολο του Σατανά. Το 666 θα υπάρχει οπωσδήποτε μέσα στην ταυτότητα σε ένα μικροτσίπ. Αν δεν γουστάρεις, πατάς το μικροτσίπ, το σπάς και σκοτώνεις τον Σατανά.